Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Πελαγίδη, είναι ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Κύριε Πελαγίδη, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τη διαδικασία του εμβολιασμού. Ο κλάδος σας είναι άμεσα εμπλεκόμενος, οπότε από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, πώς πηγαίνει η διαδικασία? Η διαδικασία κυλάει ομαλά. Από την πρώτη στιγμή ο κλάδος μας ανταποκρίθηκε θετικά. Αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται ηλικίες άνω των 30, με τους νέους να δείχνουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όσον αφορά τώρα τα self-test που μπήκαν και αυτά στη ζωή μας, βλέπετε ο κόσμος να συμμορφώνεται, κυλάει ομαλά η διαδικασία? Τα self-test είναι ένα ακόμα όπλο στο πορτφόλιο μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά και αυτό φαίνεται από το δείκτη θετικότητας, ο οποίος παραμένει στο 4 με 4,3%, καθιστώντας τη χώρα μας έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό. Και μια που μιλήσατε για τουρισμό, έτσι θέλω να κλείσω τις ερωτήσεις μου. Το κατάστημά σας, η επιχείρησή σας, εδρεύει σε έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Οπότε η ερώτηση είναι κατά πόσο προσβλέπετε και σε πελάτες από το εξωτερικό? Τους καλοκαιρινούς μήνες η επισκεψιμότητα αυξάνεται και από παραθεριστές και από τουρίστες. Στηριζόμαστε και εμείς κατά ένα μεγάλο βαθμό στην προσέλευσή τους. Ελπίζουμε ότι φέτος η πληρότητα θα καλύψει τουλάχιστον 50% τη σεζόν του 2019. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.